Οι ρεμπέτες αποκαλούσαν τα τραγούδια τους απλώς λαϊκά τραγούδια. Ο όρος όμως ρεμπέτικο καθιερώθηκε στη δεκαετία του 1960 χάρη στις μελέτες του Ηλία Πετρόπουλου. Ο Ηλίας Πετρόπουλος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μελετητές του ρεμπέτικου και χωρίζει την ιστορία του ρεμπέτικου σε τρεις περιόδους. Από το 1922 ως το 1932, την εποχή δηλαδή που κυριαρχούν τα στοιχεία από τη μουσική της Σμύρνης. Από το 1932 ως το 1942 που αποτελεί την κλασική περίοδο του ρεμπέτικου και από το 1942 ως το 1952 που είναι η εποχή της ευρείας διάδοσης και αποδοχής του ρεμπέτικου. Φυσικά ακολούθησαν και άλλες δεκαετίες με το λεγόμενο αρχοντορεμπέτικο, έναν όρο που δεν συμμεριζόνται όλοι βέβαια, του αρχοντορεμπέτικο ως τις μέρες μας, που η δυναμική του ρεμπέτικου έχει πλέον ξεδιπλωθεί διεθνώς, αφού ανήκει πλέον επίσημα από το 2017 στον κατάλογο μνημείων άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο Ηλίας Πετρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και καταστάθηκε στο Παρίσι το 1973. Πνεύμα ανήσυχο και ερευνητικό, ο Πετρόπουλος ήταν πολέμιος των ακαδημαϊκών και του κατεστημένου και στην πραγματικότητα αποτέλεσε τον πρώτο λαογράφο στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με το περιθώριο και ο οποίος κατέγραψε πρόσωπα και πράγματα περιφρονημένα από την επίσημη ιστορία της Ελλάδας. Έζησε από κοντά και συναντήθηκε, έκανε παρέα με σημαντικές προσωπικότητες της διανόησης, εδώ τον βλέπω μαζί με τον Σαββόπουλο, αλλά όχι μόνο με αυτούς. Έκανε επίσης παρέα με ρεμπέτες, αλίτες, μάγκες, φυλακισμένους, πόρνες, ομοφιλόφιλους, καταδιωκόμενους, που έγιναν στην πραγματικότητα και οι ήρωες των βιβλίων του. Ο Πετρόπουλος ήταν ακάματος συγγραφέας και ερευνητής και έγραφε μέχρι το 2003, όπου και πέθανε από καρκίνο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα αφιέρωμα που το έκανε το Books Journal πρόσφατο. Ο Πετρόπουλος τώρα λογοκρίθηκε και καταδικάστηκε 4 φορές από τα ελληνικά δικαστήρια για τον αναρχικό χαρακτήρα των γραπτών του. Για το βιβλίο του «Τα ρεμπέτικα τραγούδια» από τις εκδόσεις Κέδρος που βλέπουμε, η Χούντα τον καταδίκασε σε 5 μήνες φυλάκιση το 1968, όπως και για το βιβλίο του «Καλιαρντά» το 1972, αλλά και για το κείμενό του «Σώμα» που δημοσίευσε στο περιοδικό «Τραμ». Το 1972 ο Πετρόπουλος διεκδίκησε και πέτυχε να αποκτήσει αστυνομική ταυτότητα που να γράφει πάνω στο θρήσκευμα «Άθεος». Μέχρι το 1998, δηλαδή για πάνω από 25 χρόνια και μέχρι τα 70 του, εκκρεμούσε εναντίον του καταδίκηση σε φυλάκιση για προσβολή της θρησκείας. Κουρασμένος από το κυνηγητό της Χούντας, μετακόμισε τελικά στο Παρίσι το 1975, από όπου και ασταμάτητα συνέχισε να γράφει βιβλία πάντα για την Ελλάδα. Στην κηδεία του, ένας ρεμπέτης έπαιξε το ρεμπέτικο, ένας αλίτης πέθανε, βλέπουμε εδώ, ενώ η συμβία του εκτέλεσε την επιθυμία του να ρίξει τις τάχτες του στον υπόνομο. Ας δούμε όμως τον ίδιο καλύτερα να μας μιλάει για το πάθος του για το ρεμπέτικο σε ένα αφιέρωμα που του χάρισε 13 χρόνια πριν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μαζί με την ΕΡΤ. Ο πατέρας μου ποτέ ούτε μία λέξη δεν μου είπε. Ποτέ. Ήταν πολύ εντάξει μαζί μου, πάρα πολύ καλά. Αλλά είχα μία τρομακτική ελευθερία. Δηλαδή η μανία μου ήταν να χάνομαι. Εξαφανιζόμουν. Και με βρίσκαν δια της αστυνομίας. Μιλάμε παιδάκι, μικρό. Να με βρίσκουν μετά από 5 χιλιόμετρα. Μακριά, πολύ μακριά. Τα ρεμπέτικα είναι συνδεδεμένα με την προσωπική μου ζωή.
Το Τζιτζάνι τον γνώριζε από παιδάκι. 10 ετών ήμουν και τον θυμάμαι που έπαιζε σε ένα παραθαλάσσιο κέντρο. Για να φτάσω έσαμε εκεί περπατούσα αμουδιά-αμουδιά, βούταγα στη θάλασσα και σκαρφάλωνα στο μόλο που ήταν ψηλός 5 μέτρα και στεκόμουν και τον άκουγα. Θυμάμαι ωραία Σιβίλη το λέγανε αυτό μέρος. Και να σκαρφαλώσω και όλοι βέβαια κοιτάζαν προς τα εκεί όπου έπαιζε ο Τσιτσάνης. Και να ακούσω. Μουσκίδι βέβαια το παντελόνι και τα λοιπά. Από παιδί είχα μεγάλη μανία. Η αστυνομία κυνηγούσε το χασίς και το ρεμπέτικο τραγούδι. Γι' αυτό και ο πατέρας μου που είχε μια μεγάλη συλλογή από χασικλίδικα τραγούδια, πυρεώτικα και σμυρναίκα, τα άκουγε ιεροκρυφίως, αφού προηγουμένως έκλεινε πόρτες και παράθυρα. Ήμουν μόλις 6 χρονών όταν ο πατέρας μου με ανακήρυξε μέγα φωνογραφάριο. Του τέστην μου ανέθεσε να κουρδίζω το γραμμόφωνο και να αλλάζω δίσκους και βελόνες. Παραπονούνται οι μάγκες μας κι αριστοκράτες όλοι που δεν τους φέρνουνε να πιούν μαυράκια από την πόλη. Έλα βρε μάγκα μου να πιεις από τον αργύλε μας που έχουμε πολιτικό μαυράκι στον τεκέ μας. Απαγορευόταν να το βαστά στον δρόμο και εμείς το βαστάγαμε και παίζαμε. Μου είχε σπάσει η αστυνομία το μπουζούκι και μάλωσα με τον αστυφύλακα. Ήμουνα εγώ 17 χρονών, 16-17 χρονών να πούμε. Και μόλις με είδε, μου λέει: τι είναι αυτό που βαστά, του λέω μπουζούκι. Και δίνει μία κλωσά και μου το σπάει. Και ήταν το πρώτο μπουζούκι. Και του το δίνω στο κεφάλι, του το σπάω στο κεφάλι. Και σφυράει να πούμε και μαγκώνουν η αστυνομία και μου μαγκώνουν και με πάνε μέσα να πούμε την άλλη μέρα αυτόφορο, ξέρω εγώ, 2 χρόνια φυλακή. Σταβέροφου Μιχαλής. Άρχισα από νωρίς να πλησιάζω τα παιδιά της Φάρας και να μαζεύω από αυτούς υλικό για το βιβλίο μου με τα ρεμπέτικα. Με άλλα λόγια, φωτογραφίες, στίχους τραγουδιών, μουσικά όργανα, δίσκους, παλιές καρποστάλ και κάθε λογής χαρτιά και έγγραφα που ήταν συνδεδεμένα με τη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων. Το 57 ήταν, 58 ήταν τότε που ήρθε ο Πετρόπουλος και στην αγορά έψαχνε να με βρει και με βρήκε. Μου λέει, Γενίτσαρη, λέει, λέγουμε Πετρόπουλος, έτσι. Έρχεται σπίτι μου λοιπόν, αρχινάω και του λέω για το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο. Ήρθε όλη μέρα. Φάγαμε σπίτι, ξέρω εγώ, ήρθε την άλλη μέρα. Κάτσαμε κανένα εβδομάδα να πούμε σπίτι και του λέγα, έγραφε το πρώτο βιβλίο. Στις αρχές του 20ου αιώνα τα ρεμπέτικα κυκλοφορούσαν υπογείως, στους τεκέδες και στις φυλακές. Παρά τις καταδιώξεις από την εξουσία, το ρεμπέτικο τραγούδι γνώρισε μεγάλες δόξες ως τη δεκαετία του 60. Τραγουδάγανε απόγευμα εκείνη την εποχή, ή νύχτα, και καθόσουν στο πεζοδρόμιο και άκουγες όσο ήθελες, μαζί με άλλους. Καμιά φορά πέρναγε κανένα παετόνι, σταμάταγε, ακούγανε ένα τραγούδι και φεύγανε. Αυτό μέχρι, ξέρω εγώ, θυμάμαι τα λεωφορεία του Πειραιός που φεύγανε, κατηφορίζανε την Σκατούπολη, ξέρετε ποια είναι η Σκατούπολη, η Καλλιθέα. Κατηφορίζανε τη Σκατούπολη, φτάνανε εκεί στην Αλάνα που είναι ανοιχτή, εδώ τραγουδάγαν διάφοροι δευτέρας κατηγορίας, έστρεβες, ήταν το Φαλιερικό. Το Φαλιερικό είχε αντιχαλάει τόσο. Και μετά ξύγειλα κάγκελα. Σταμάταγε εκεί το λεωφορείο, ακούγαν 3 τραγούδια, ο σοφέρ έτσι, όλοι στα παράθυρα, γουστάρανε τα τραγούδια και μετά λέγανε άντε ρε εσύ θα ξημερώσει και φεύγανε.
εξύπνα και Μάρτα μπουζουκάκι. Μαρισάνε τα εξύπνα και Μάρτα μπουζουκάκι. Εγώ μάγκας φαινόμουνα να γίνα πομή.